Σε πρωτοβουλίε για την ενίσχυση των αγροτών και αμπελοκαλλιεργητών του νομού Ιωαννίνων, η παραγωγή των οποίων επέστη μεγάλε καταστροφέ λόγω των καιρικών συνθήκων, ζητά ο πρόεδρο του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων Ένωση Αγροτών από τον νέο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη. Σε επιστολή που κοινοποιείται στου Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων Διονύσιο Σταμενίτη και Σταύρο Κολέτσι, στου βουλευτέ νομού Ιωαννίνων αλλά και στον Περιφερειάρχη Πυροαλέξαρο Καχρημάνη, ο πρόεδρο του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Χάρη Λιούρη κάνει λόγο για ολοκληρωτή ολοκληρωτική καταστροφή σε όλε τι καλλιέργειε, με αποτέλεσμα πλησιάζοντα το μέσο του καλοκαιριού οι αγρότε να μην έχουν κατορθώσει να συλλέξουν ούτε ένα δέμα με ειδική. Σε ό,τι αφορά τα σιτηρά, όπω επισημαίνει, μεγάλε εκτάσει έχουν μείνει ακαλλιέργητε και όσε έχουν σπαρθεί καταστράφηκαν. Ενώ το ίδιο συμβαίνει και στην απελοκαλλιέργεια του νομού, όπου πάνω από 90% των καλλιεργιών έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το υψηλό κόστο παραγωγή των καθυστερήσεων πληρωμών των επιδοτήσεων αλλά και την μείωση των τιμών διάθεση του γάλακτο δημιουργούν ασφικτικέ καταστάσει στον πρωτογενή τομέα, ο οποίο έχει φτάσει σε οριακό σημείο και απειλείται πλέον με αφανισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία του νομού μα και κατ' επέκταση για την οικονομία τη χώρα, όπου η συμβολή του είναι τεράστια, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Λιούρη και καλεί τον Λευτέρη Αυγενάκη να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίε για την ενίσχυση των αγροτών του νομού, οι οποίοι βρίσκονται στην πιο δινή θέση έναντι των άλλων αγροτών τη χώρα, λόγω τη μορφολογία του εδάφου και του μικρού και κατακαιρματισμένου κλήρου, όπου το κόστο παραγωγή είναι δυσβάσταχτο. Έτοιμα επίσπευση αποζημιώσεων προ τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη απέστειλε και ο Δήμαρχο Ιωαννίνου, Δημήτρης Παπαγιοργιού, με αφορμή τι μεγάλε ζημιέ που έχουν προκληθεί. Η καταγραφή των ζημιών είναι σε εξέλιξη από τον ΕΛΚΑ και κλιμάτικα άτου. Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα και ζητά ο Δήμαρχο Ιωαννίνου είναι η επίσπευση των αποζημιώσεων προκειμένου οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα να πάρουν μία μικρή ανάσα όπως αναφέρεται στην επιστολή του ε, Δημάρχου Ιωαννίνου Δημήτρη Παπαγεωργίου προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι καιρικέ συνθήκες έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές στι καλλιέργειες, ενώ έχουν επιφέρει πλήγμα και για την κτηνοτροφία της περιοχής. Επιβάλλεται η διαδικασία της αποζημίωσης να διεκπεραιωθεί με ταχύτητα, γιατί αν καθυστερήσει τότε το πλήγμα για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής θα είναι αναπανόρθωτο, αναφέρεται στην επιστολή του Δημάρχου Ιωαννίνων. Να σημειωθεί ότι την άμεση στήριξη των παραγωγών του Δήμου Ιωαννιτών ζητά και η Παράταξη ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννα με τον επικεφαλή της Στομα Μπέγκα, με αφορμή τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Οι ζημιά που έχουν υποστεί οι καλλιεργητέ, οι οποίοι έχουν εκτάσει τα όρια του Δήμου Ιαννητών, είναι και η ανάγκη για τη λήψη μέτρων είναι πιο επιτακτική από ποτέ, αναφέρει η Παράταξη Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα, σημειώνοντα ότι κατά τη δική τη δημαρχιακή θητεία και αναγνωρίζοντα ότι ο Δήμο Ιαννητών δεν είναι μοναστικό, αλλά περικλεί μεγάλε καλλιεργήσιμε εκτάσει, είχε πάντα στο πρώτο πλάνο του προγράμματό τη τον πρωτογενή τομέα. Οι φετινέ καταστροφέ αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά ότι η πρωτοπάθμια αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι κοντά στου ανθρώπου τη παραγωγή και να του στηρίζει. Αυτή τη στιγμή, ο Δήμο οφείλει θεσμικά να πιέσει προ πάσα κατεύθυνση ώστε να καταγραφεί αρχικά το μέγεθο των ζημιών από τον ΕΛΓΑ και ακολούθω να προχωρήσουν ταχύτατα. Οι αποζημιώσει των παραγωγών αναφέρεται στην ανακοίνωση τη παράταξη του Θωμά Μπέγκα. Η οποία δηλώνει ότι από την πλευρά τη, ατζέντα του προγραμματό τη και για την αυτοδικητική περίοδο θα είναι πάντα σε ο το πρωτογενή τομέα. Το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι αμπελοκαλλιεργητέ και παραγωγή του Δήμου Ζήτσα λόγω τη καταστροφή που έχουν υποστεί οι καλλιέργειέ του από τι δυσμενεί καιρικέ συνθήκε των τελευταίων μηνών στην περιοχή, συζήτησαν ο Δήμαρχο Ζήτσα με αντιπροσωπεία τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ιωαννίνων του Πασόκ Κινήματο Αλλαγή. Ο Δήμαρχο Μιχαλή Πλιάκο ενημέρωσε τα μέλη τη Νομαρχιακή Επιτροπή Κώστα Λεοντίου, Άρη Κασί και Νίκο Καλτσούνη για τι πρωτοβουλίε που έχει αναλάβει η Δημοτική Αρχή Ζήτσα προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα στήριξη των, των αμπελοκαλλιεργητών και παραγωγών καθώ οι ζημιέ που έχουν υποστεί στι καλλιέργειε του, αν είναι ανυπολόγιστε. Πρέπει όλοι μαζί να διεκδικήσουμε από του αρμόδιου φορεί και οργανισμού να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίε και να αποζημιωθούν άμεσα και στο ακέραιο η παραγωγή, είτε με προκαταβολέ είτε με κονδύλια που μπορούν να καλυφθούν με την ενεργοποίηση του μηχανισμού αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχο Ζήτσα. Από την συζήτηση προέκυψε ταύτιση απόψεων όσον αφορά το σκέλο των ενεργειών, προκειμένου να τύχουν ενισχύσεων αποζημιώσεων όσοι έχουν πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων μηνών. Παράλληλα, συμφωνήσαμε και πώ θα βρίσκονται σε ανοικτή επικοινωνία ώστε να συντονίζονται οι ενέργειε από όλου του φορεί μέχρι να επιτευχθεί ο στόχο. Μάλιστα ο Δήμαρχο ενημέρωσε από την πλευρά του ταμέλη του πασό κινήματο αλλαγή ότι έχει ήδη αποστήσει έγγραφα προ τον Υπουργό Ακροτική ανάπτυξη και τροφείων την Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία και τι διοχίσει του Ελκά και του ΠεΠΕ, στο οποίο αναδεικνύεται τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν η παραγωγή και διαβηάζει τα αιτήματά του ζητώντα την άμεση οικονομική του ενίσχυση. Παράλληλα, ω μέλος της Επιτροπής Ακροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ, ζήτησε από το Προεδρείο την ανάληψη πρωτοβουλειών ώστε να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα στήριξης. Η Δημοτική Αρχή Ζήτσα από τα μέσα του περασμένου μήνα πραγματοποίησε συναντήσει με μέλη του Αμπελουργικού Συλλόγου Ζήτσα στη δίκη του του Εύκρυα Λαψίστα αλλά και μέλη του Συλλόγου Αμπελοκαλλιεργητών και Αμπικούχων Υπήρου, στη διάρκεια των οποίων αποτυπώθηκε η αγωνία του για το μέλλον, καθώ βλέπουν την φετινή του παραγωγή να καταστρέφεται με δυσμενεί οικονομικέ επιπτώσει για του ίδιου. Ταυτόχρονα, στελέχη του Γραφείου Αγροτική Παραγωγή του Δήμου διενήργησαν αυτοψίε σε αμπελώνε τη αμπελουργική ζώνη τη και συνέταξαν έκθεση αυτοψία καταγράφεται το Τη της καταστροφής που έχουν υποστεί οι αμπελώνες, όπως είναι η προσβολή από τον Περονόσπορο για η καταστροφή της καρποφορίας και των νέων βλαστών. Να σημειωθεί ότι η πρώτη παρέμβαση για το ζήτημα των καταστροφών των καλλιεργιών στο νομό Ιωαννίνων είχε γίνει από τις 30 Ιουνίου από την Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής η οποία έκανε λόγο για διαδοχικά πλήγματα που δέχονται οι αγρότε του νομού Ιωαννίνου και τη Υπηρού. Σύμφωνα με την Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ, μετά το αυξημένο κόστο παραγωγή, τι καθυστερημένε αποζημιώσει παρελθόντων ετών, την καταστροφή τη παραγωγή από αγριογούρουνα, οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα έχουν να αντιμετωπίσουν και τι μεγάλε ζημιέ που έχουν προκληθεί στι καλλιέργειε το τελευταίο διάστημα από τη σφοδρή κακοκαιρία. Μάλιστα και η Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ απεσήμενε ότι το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία με τι υπηρεσίε του ΕΛΓΑ οφείλει να λειτουργήσουν άμεσα να επιταχύνουν τι διαδικασίε προκειμένου να διασώσουν η παραγωγή ό,τι μπορούν από την συγκομιδή.